ας πούμε, ο άρρωστος και η εξατομικευμένη προσέγγιση, ας πούμε. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από τον κύριο Λέτσα ή του κοινού? Εγώ θα ήθελα να πω ότι και οι δύο μιλήσεις ήταν εξαιρετικές. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην αυτότητα. Ακόμα δεν έχουμε τόσο hard point δεδομένα. Διαφαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι ο έλεγχος του ρυθμού έχει μικρότερα ποσοστά θαρμοεμβολικών επεισοδίων, που αυτό δεν ξέρω τι impact έχει μελλοντικά. Θα συμφωνούσα απόλυτα με τον Γιώργο, με την eSafeNet, και πραγματικά κανείς δεν προσέχει με τέτοια λεπτομέρεια το πώς έγινε ο έλεγχος του ρυθμού, και το θεωρώ ανεπίτρεπτο το 2022 να μπαίνει αμοιοδαρών σε τέτοιο ποσοστό για να διατηρηθεί ο φλεβόκομβος. Το θεωρώ απαράδεκτο. Να δεχθώ τα ένα σε φάρμακα, αλλά κλάστρια φάρμακα το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα. Σίγουρα στο κομμάτι της θνητότητας δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά, αλλά στο κομμάτι των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σίγουρα ο έλεγχος του ρυθμού είναι καλύτερος. Ναι, αλλά απλό να πούμε ότι με τη χρήση των αντιπυκτικών φαρμάκων τα εγκεφαλικά είναι πράγματι πολύ λίγα και στα δύο σκέλη. Οπότε το net clinical benefit, παρότι υπάρχει, σαφώς το είπα και το είπε ο κ. Κατσίβας, είναι μικρό για να στηρίξεις όλη την προσέγγιση μόνο σε αυτό το καταληκτικό σημείο. Και ο κύριε καθηγητά, εγώ δεν είπα, εγώ ήμουν πολύ κάθετος. Είπα ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τον έλεγχο του ρυθμού και την εξατομίκευση την είπα λίγο για να δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά. Γιατί κάπως πρέπει να δικαιολογήσουμε το ότι στους περισσότερους ασθενείς που έρχονται, γιατί και εγώ όταν έχουμε ασθενείς, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε φλεβοκομβικό ρυθμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κάπως θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε και δεν φαίνεται να έχουμε πολλά evidence για να το δικαιολογήσουμε. Συμφωνώ, Γιώργο, αλλά τα τελευταία χρόνια με κάνει τρομερή εντύπωση και το είχα πει και παλιότερα. Ο ασθενής ξαφνικά όταν βρίσκεται στο επίκεντρο και όταν υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που το χαϊδεύουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, νομίζω. Ή να το πω αλλιώς, ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε, οπότε μοιράζουμε τον κίνδυνο ή το ρίσκο μας. Αλλά αυτό που επίσης είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε, άσχετα με ποιο τρόπο έγινε νωρίς ο έλεγχος του ρυθμού ή όχι, είναι ότι όσο αφήνεις την κολπική μαρμαριγή, η παλιά θεωρία, η οποία ισχύει βεβαίως, όσο την αφήνεις, τόσο κάθεται. Και ότι αν αποφασίσεις να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις νωρίς. Είτε με το ablation, είτε με τα φάρμακα, ή ό,τι ταιριάζει στον άρρωστο, ή ό,τι ταιριάζει στον τρόπο που σκέφτεσαι κτλ. Αλλά πρέπει, και εγώ αυτό ακολουθώ και το έλεγα από παλιά και το πιστεύω, ότι εμείς φτιαχτήκαμε για να έχουμε φλεβοκομβικό ρυθμό. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να έχω φλεβοκομβικό ρυθμό για να περνάω τουλάχιστον καλύτερα την ημέρα μου, και από εκεί και πέρα, αν ζήσω και καλύτερα, έχω και λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια, ακόμη καλύτερα. Υπάρχει ένα σχόλιο από τον κύριο Κατσίβα και μετά, κύριε Βασιλική, αν θέλετε κλείνετε το τραπέζι. Συγγνώμη, Μιχάλη. Ναι, σας ακούμε. Έχω σηκώσει τρεις φορές το χέρι μου, συγγνώμη. Σας ακούμε, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Έχω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, τις δύο λέξεις κλειδί, κατά την άποψή μου, τις είπε ο κύριος Βασιλικός, ο Βασίλης. Η μία είναι εξατομίκευση και το δεύτερο είναι η πρώιμη εξατομίκευση. Και εμείς οι γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη γνώση την οποία έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε από αυτά τα συνέδρια και από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή να γίνουν τα κατάλληλα πράγματα. Οπότε η εξατομίκευση είναι η λέξη κλειδί σε όλα αυτά τα debate, τον υπέρ και τα κατά. Και κάτι και μια άλλη επισήμανση, ότι προϊόντος του χρόνου, όλη αυτή η μικρή διαφορά που φαίνεται στη διατήρηση του ρυθμού ή της συχνότητας με τα θρομβοεμβολικά και με τα καινούρια αντιπυκτικά, σίγουρα η διαφορά θα είναι και μικρότερη, έτσι. Και η εξατομίκευση, για να γυρίσω στην προηγούμενη σκέψη μου, έχει να κάνει με το εξής. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο σε έναν ασθενή που είναι κινητικός με έναν ασθενή που δεν είναι. Σε έναν πολύ ηλικιωμένο και σε έναν νεότερο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι προφανές ότι σε έναν ηλικιωμένο ασθενή που έχει
Χαμηλή δραστηριότητα δεν θα κάνεις ανάταξη. Δεν θα ρυθμίσεις το ρυθμό του. Θα ρυθμίσεις τη συχνότητά του. Και ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την πρώτη συζήτηση. Είχα σηκώσει το χέρι μου, άμα μου επιτρέπετε. Ήθελα και τη γνώμη σας. Τσαφ σκορ 0. Οκ. Και εκεί εξατομικεύουμε, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Στρώμεμβολικοί, οικογενειακοί κλπ. Δεν είπαμε καθόλου, από ό,τι άκουσα όσο ήμουν εδώ, ποια είναι η επίπτωση των θρομβοεμβολικών μετά από την COVID. Εγώ, δηλαδή, από τη μικρή παρατήρηση που κάνω τους ασθενείς μου, βλέπω ότι τα θρομβοεμβολικά είναι πολλαπλάσια. Αυτό θα το λάβουμε υπόψη μας σε έναν ασθενή που έρχεται με μια κολπική μαρμαρίγη και τσαφ σκορ 0. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις. Θα ήθελε ή ο κύριος Κουδούνης ή ο κύριος Μαυράκης να σχολιάσει την τελευταία παρατήρηση για τη περιστατικά με post-COVID μαρμαρίγη και θρομβοεμβολικά. Καλή παρατήρηση. Είναι γνωστό από τις τελευταίες δημοσιεύσεις ότι μετά από ένα επεισόδιο COVID, έστω και 56 εβδομάδες μετά, υπάρχει αυξημένος θρομβωτικός κίνδυνος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά την ανάταξη της κολπικής μαρμαργής. Οπότε, και εδώ ισχύει αυτό που είπατε για την εξατομίκευση. Δεν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο για να τα απαντήσουμε. Δεν ξέρω, ο κ. Σκουδούνη θέλει κάτι από τη βιβλιογραφία. Προσωπικά, όχι, δεν γνωρίζω κάτι από τη βιβλιογραφία. Απλώς αυτή τη στιγμή το 95% του ελληνικού πληθυσμού είναι COVID, έχουν περάσει COVID. Οπότε, αν πάρουμε. Και δεν νομίζω ότι έχουμε ομάδα ελέγχου για να ξέρουμε πια τι θρομβοεμβολικά θα κάνουν. Αυτή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει control group πια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άποψη δικιά μου είναι ότι μέχρι να έχουμε δεδομένα, κάνουμε αυτό που συζητήσαμε και καταλήξαμε, ότι πρέπει να εξατομικεύουμε πράγματα. Ένα σχόλιο από τον κύριο Κατσίδα που περιμένω. Φυσικά στο debate ο καθένας πρέπει να υποστηρίξει τη θέση του, αλλά πρέπει να υπάρχει και σύγκληση και να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Για να γίνει μια μελέτη, συγκεκριμένα η ETF4 άρχισε το 2011. Για να αποφασίσουν για τι πώς θα γίνει, αρχίσαν από το 2007, όπως λέει ο Κίρχοφ. Άρα λοιπόν, μιλάμε σήμερα με δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας, προπροηγούμενης. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, σήμερα το ablation, προσπαθούμε στην Ελλάδα να το φέρουμε όχι μόνο σαν πρώτη γραμμή, αλλά και είμαι πρώτη και δεν έρχεται. Λογικό είναι, και αυτό αντανακλάει η ΕΣΤΕΦ, ενώ ότι πήγε να το ελέγξει, δεν είχε προηγούμενο, δεν επιβάλλει κάτι. Καταρχήν, σε αντίθεση με τις άλλες μελέτες, τα ποσοστά συνοσηρωσίτων ήταν ανάλογα με αυτά που αναφέρονται στα registries. Γιατί άμα καταργήσουμε τα registries, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι. Και τα αποτελέσματα, δεν κατάλαβα, εντάξει, καταρχήν η αμυδαρόνη δεν ήταν το κύριο φάρμακο. Το είπα και στην ομιλία μου. Ήταν 20%, αν θέλετε να σας τα πω, 42% ήταν ΝΑΣΕ και 17% ήταν τροδεδάρονη. Κατά αντίθεση, στην αφέρμη που εξακολουθούμε και την αναφέρουμε από κόμμα, η αμυδαρόνη ήταν 60%. Και όπως φάνηκε σε επόμενη, που πάλι δεν σχολιάζουμε, ανάλυση, η μη στατιστική αύξηση της θνητότητας στην ομάδα ελέγχου ρυθμού, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στους θανάτους από αμυδαρόνη. Έχουν περιγραφεί και έχουν αναγραφεί θάνατοι από πνευμονικά νοσήματα, από καρκίνο του πνεύμονος. Θα πεις, τα βλέπουμε εμείς εδώ, όχι. Πιθανόν να σχετίζεται με τις μεγάλες δόσεις της Αμερικής στην εποχή εκείνη. Και από την χορήγηση της δαχτυλίτιδας επίσης. Ναι, άρα λοιπόν, πάντα όταν ανακοινώνεται μια μελέτη με την τρέχουσα πρακτική, έχει διαφορές, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο έλεγχος ρυθμού, καταρχήν, αν δεν τον κάνουμε, εμείς θα τον κάνει ο δίπλα από όταν πάει στον άλλο καρδιολόγο, ειδικά το συμπτωματικό. Αλλά όπως κατέληξα, τα αποτελέσματα τη ETF4 δεν είναι για να εγκλωβιστούμε, είναι το κεντρικό καμπανάκι να κάνουμε μελέτες. Είτε με ablation, είτε με φάρμακα, κυρίως με ablation, στις μεγάλες ηλικίες με ψηλά τσάτς. Ευχαριστώ. Ωραία. Κλείνουμε. Βασίλη, θες να κλείσεις? Ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ήταν μια πολύ δημιουργική, ένα 3/4 της ώρας, όσο τέλος πάντων ήμασταν εδώ. Και αυτό που είπε η συνάδελφος, τελικά το να κάνουμε ασκήσεις λογικής μεταξύ μας δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν πρακτικά μηνύματα και νομίζω τα πρακτικά μηνύματα από σήμερα είναι εκτός από την εξατομίκευση, εάν κάποιος έχει συνοσηρότητες οι οποίες έστω δεν περιλαμβάνονται και στο κλασικό chat-vask, εγώ θα τα έπαιρνα σοβαρά υπόψη υπέρ του να συνεχίσω τα αντιπικτικά. Όσον αφορά την κατάλυση, θα την έκανα εκεί που χρειάζεται, αλλά θα ήθελα το κέντρο να ξέρω τα αποτελέσματά του και όχι μόνο τι λένε στα συνέδρια, αλλά να τους έχω δει και στην πράξη. Και τρίτο, για τον έλεγχο του ρυθμού ή της συχνότητας, το πιο σοβαρό για μένα είναι πρέπει η κολπική μαρμαρή να αντιμετωπίζεται νωρίς και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και ο ασθενής πρέπει να έχει φλεβοκομβικό ρυθμό, γιατί αλλιώς δεν περνάει καλά. Είναι πολύ λίγοι οι ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί και έχουν σχέση και με την ζωή που κάνουν, αυτό που είπε η συνάδελφος. Όσον αφορά δε και το COVID, και εγώ ως επιβιώσας του COVID, μπορώ να σας πω ότι καμιά φορά λίγο μπορεί να κολλάω, αλλά επειδή ήταν η μεγάλη μου ανησυχία όταν είχα COVID, είχα ρωτήσει τους διαπρεπείς αιματολόγους αν πρέπει να πάρω αντιπικτική αγωγή για να μην κάνω κανένα θρόμβο. Και όλες οι συζητήσεις και όλα τα δεδομένα ήταν δεν ξέρουμε και τα λοιπά, πάρε μικρή δόση του τάδε ή μικρή δόση του άλλου. Και τρέξαν κάποιες μελέτες οι οποίες δεν είμαι σίγουρος αν έχουν τελειώσει ή αν θα τελειώσουν ποτέ. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας να συνεχίσουμε διαζώσεις.